είμαστε εδώ σήμερα οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή μαζί με γονείς, μαζί με το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, συλλόγους και φορείς της πόλης, για να δώσουμε σε αυτή τη μέρα το πρόσημο που τους αρμόζει, το αγωνιστικό, για να πάψουν πλέον οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, οι οικογένειες στον ΑΜΕΑ και η ίδια ΑΜΕΑ να θεωρούνται θύματα έλλειψης μιας γυναικόλογης ευαισθησίας, αλλά ως θύματα μιας βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που επιλέγει κάθε χρόνο να κόβει εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό που απευθύνεται σε πρόνοια και ειδική αγωγή, να κόβει ακόμα περισσότερο τα αναπηρικά επιδόματα όταν δεν τα ζητά πίσω, όπως έγινε εδώ με τον 23χρονο φοιτητή με 81% αναπηρία που του ζήτησαν να φέρει πίσω 30.000 ευρώ που είχε πάρει ως αναπηρικό επίδομα, που μας κάνει να βαριγκωμάμε κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε τα είδη της πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα, όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη, όταν πάμε να βάλουμε πετρέλαιο, να πληρώσουμε το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα που καταστρατηγείται ο δημόσιος χαρακτήρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που η κυβέρνηση επιλέγει να μην μιλάει μπροστά σε φαινόμενα σαπίλας, όπως είναι η κακοποίηση που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε ιδρύματα, οι θάνατοι, όπως η ψυχολογική και σωματική καταπίεση που βιώνουμε εμείς ανεργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, που υποφέρουμε από burnout λόγω της υποστελέχωσης, που υποφέρουμε από σωματικά προβλήματα, από τα σηκώματα, όταν δεν υπάρχει εξοπλισμός για τους ανθρώπους με βαριές πολυαναπηρίες, που δείχνει το πιο απάνθρωπό της πρόσωπο όταν πετά 82χρονο άνθρωπο έξω από το σπίτι του στα φλογητά και σαν δωράκι τους πάει και τη ράμπα για να μην μπορεί να ανέβει στο σπίτι, όταν βάζει πολιτήριο στο μοναδικό σχολείο που απευθύνεται σε άτομα με οπτική αναπηρία και τύφλωση εδώ στο ΚΕΑΤ, αλλά τους κόψαμε τον αέρα τελείως, μπήκαμε μπροστά και το πήραν πίσω απευθείας και ζητάμε να πάρθουν και μέτρα περαιτέρω για την πραγματικό εξυγχρονισμό των δομών ειδικής αγωγής και πρόνοιας, γιατί επιλέγουν να σιωπούν όταν κλείνουν ΚΔΑΠ την ίδια ώρα που θα έπρεπε να ανακαινίζονται, να φτιάχνονται και καινούρια και μάλιστα στο ύψος των αναγκών που επιτάσσει η επιστήμη και η τεχνολογία το 2023. Υπάρχει παντελής έλλειψη δημόσιων δομών πρόνοιας έτσι ώστε να περιθάλπονται οι ανάπηροι. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα που εδώ και 40 χρόνια έχει να κάνει με το οικόπεδο της σχολής τυφλών παραμένει στα ίδια και πρέπει γρήγορα να πάρουν πρωτοβουλίες και η κυβέρνηση και ο Δήμος και η Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να αποδοθεί στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης των τυφλών. Τέτοιες μέρες, οι οποίες είναι μέρες υποκρισίας και φτιασιδώματος, προσπάθειας μα και γυαρίσματος ενός συστήματος το οποίο βρίσκεται σε βαθιά σύψη, γιατί ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, να λυθούν όλα τα σύγχρονα ζητήματα, οι ανάγκες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και σε σχέση με την προσαρμογή τους στην κοινωνική δραστηριότητα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, συνολικά την ποιότητα ζωής. Το βάρβαρο σύστημα και όλοι οι μηχανισμοί του, αντί να εφαρμόσουν όλα αυτά, τσακίζουν τη ζωή των ήδη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ξεσπίτωμα από τα σπίτια και πληστηριασμούς, με κλείσιμο σχολών, με άθλιες δομές φροντίδας, με ελάχιστο προσωπικό άθλια αμοιβόμενο. Τέτοιες μέρες υποκρισίας και φτιασιδόματος δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν. Θα δώσουμε τη μάχη δίπλα στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ξέρουν ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες τους. Ξέρουν ότι τις πληρώνει ο λαός μας στο διπλάσιο, στο τριπλάσιο και θα τις απαιτήσουμε μέχρι να γίνουν πράξη. Καμία ανοχή σε ένα σύστημα το οποίο μοιράζει δισεκατομμύρια σε μερικές τσέπες παράσιτων στην οικονομία και αφήνει τις λαϊκές ανάγκες να ανικανοποιείται στο σύνολό τους.